Ποιος? Άνοιξε εγώ. Έλα. Έλα μας. Συγγνώμη, πώς γράφει η μητέρα, εγώ μου. Απ' έξω. Ξέρω την αργά, αλλά έπρεπε να σου μιλήσω σήμερα. Δεν ξέρω γιατί να σε κεράσω τέτοια ώρα. Ναι, όχι, πάτσα. Πρέπει να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ξέρεις ότι απόψε βγήκαμε την ώρα και τη Δάφνη. Ναι, αυτό μου είναι εντελώς ξεκάθαρο. Εμένα πάλι γιατί αυτό μου είναι θολό και λίγο περίεργο. Ποιο πράγμα, κορίτσι μου. Βόηθα λίγο το να βρω ξυπνημένο τον άνθρωπο. Για σκέψου λίγο. Μετά από όλα αυτά, συναντιόμαστε ξαφνικά οι φιλενάδες και πάμε να κάνουμε ψώνια για τον γάμο και χαβαλέ. Και ήρθες εμένα τώρα να σου ερμηνεύσω τη γυναικεία ψυχολογία. Λουκά, με την πλακίτσα δεν σώζεσαι. Η Νόρα για κάποιο λόγο το έκανε όλο αυτό. Καλά, τώρα σε έχει πιάσει εντελώς παράνοια. Η Νόρα θέλει απλά να βοηθήσει τη Δάφνη στην προετοιμασία του γάμου. Στην προετοιμασία του γάμου ή στην εξασφάλιση του γάμου. Έλα μου. Μήπως η Νόρα έψαχνε για μια επιβεβαίωση ότι δεν θα μπω εμπόδιο στο γάμο της Δάφνης με τον Νικόλα. Πώς καλά, ρεύα. Μήπως σου κάνει καμιά περίεργη θεραπεία ο Νικόλας και την έχει ακούσει λίγο. Μη μου το πει εμένα άσχετος. Ανησυχείτε μήπως ο Νικόλας παρατήρησε τη Δάφνη για μένα. Γι' αυτό οι άλλοι με τρέλανε στις πόντες σήμερα. Αν ο Νικόλας είναι ερωτευμένος μαζί μου, είναι δικό του πρόβλημα. Και το τι θα κάνει είναι δική του δουλειά. Δεν χρειάζεται και δαιμόνες. Και απ' την άλλη, μ' έχετε και εμένα στο μισό μέτρο με το λουρί. Εντάξει, το ξέρω ότι τα έχω κάνει σκατά στη ζωή μου. Δεν σκοπεύω να καταστρέψω και τις ζωές των άλλων. Δηλαδή, εσύ από τη δική σου την πλευρά. Από τη δική μου την πλευρά να ζήσουν, να ευτυχήσουν, άντε και στα δικά μας. Μάστε. Δηλαδή τώρα αυτό είναι δέσμευση. Δεν πρόκειται να μπω ανάμεσά τους. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Και τώρα η Έλα να κοιμηθούμε, η Φύγε να κοιμηθούμε.